Θα παρακαλέσω και τα παιδιά να κάνουν τους λόγους δηλώσεις μου, διότι αυτές οι δηλώσεις θα είναι χρήσιμες. Πρώτον, να συγχαρώ το ΕΓΑΛΟ. Να συγχαρώ το ΕΓΑΛΟ για την νίκη του και να ευχηθώ στη διοίκηση του ΕΓΑΛΟ, που είναι και αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν χωρίς να βρίσκονται μέσα στην βρωμιά, θα ευχηθώ στη διοίκηση του ΕΓΑΛΟ να μην βρεθεί ποτέ στη δική μου θέση που είμαι εδώ πέρα. Έχω δύο σκέλη που θέλω να μιλήσω. Ένα η ομάδα μου, το αγωνιστικό, και ένα κάποια πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είναι καλό να τα ακούσουμε. Εγώ δεν φοβάμαι. Έχω το θάρρος της γνώμης μου να μιλάω με ονόματα και καταστάσεις. Πρώτον, να συγχαρώ τον προπονητή μου, τον Τράκα Ράτζα, και τους ανθρώπους όλους που είναι γύρω στην ομάδα, ανεξαιρέτως όλους, που περάσαμε 2 εβδομάδες μαρτύριο εκβιασμών. 2 εβδομάδες που έκανε ένα πρόλογο στην συνέντευξη τύπου, αλλά επειδή ήταν χρησιμότητα του παιδιού, δεν ήθελα να πω. Εμείς είναι ΚΑΕ Ολυμπιάς, 90% μέτοχος Νίκος Μπογονικολός. Δεν θα τη χαρίσω, ούτε θα τη διαλύσω. Θα πολεμήσω. Η ομάδα θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει, θα μεγαλώνει. Διότι στηρίζεται, στις εκατοντάδες επιχειρήσεις μας στηρίζουν και στις προσωπικές μου επενδύσεις. Πουθενά αλλού. Πάμε τώρα στα ενδιαφέροντα πράγματα. Στις 24 έχω ασιά, γιατί με κάλεσε ο αθλητικός δικαστής. Ας αρχίσουμε ένα θέμα. Με κάλεσε διότι κατά παράβαση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΚΕ, όπου συζητήθηκαν, και έχω τα πρακτικά και έχει διάθεση όλα, τα βρείτε, όπου συζητήθηκαν ότι κάθε δηλώσεις μεταξύ Προέδρων και Διοικήσεων θα αποφασίζει η ΕΣΑΚΕ επειδή πηγαίνει στον αθλητικό δικαστή, εγώ τιμωρήθηκα και είμαι στο ΑΣΕΑ και έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα δικαιωθώ, διότι κάποιος έστειλε φωτοτυπίες μιας εφημερίδας που έλεγε ότι εγώ προκαλούσα ταραχές κτλ. Δεκτό μου. Επαναλαμβάνω, εκτός από ότι υπάρχει το τυπικό το νομικό, υπάρχει και ο αντρισμός. Όσοι φορούν παντελόνια πρέπει να τιμούν την ψήφο του σε ένα συλλογικό όργανο. Κάποιοι δεν την τιμήσαν στο ΕΣΑ και μέλη. Κλείνει η παρέθεση αυτή και συνεχίζουμε. Επειδή λοιπόν πιστεύω στην δικαιοσύνη απκράδαντα και στην ελληνική πολιτεία που έλαβε μέτρα, εγώ δεν θυμώνω. Ως τώρα τα έλεγα έμεσα. Ο αγώνας είναι διμέτωπος. Αγωνιστικός, την καλή μας προσπάθεια να παίξουμε ένα-ένα παιχνίδι σαν τελικό με την καθοδήγηση του προπονητή, ο οποίος παιδεύτηκε στην καριέρα του, έφυγε από τη Σερβία, από τη Γιουγκοσλαβία, την πρώην με ένα πόλεμο και δεν ιδρώνεται αυτή του, ούτε το δικό μου. Και θα πολεμήσουμε παιχνίδι-παιχνίδι όπως πρέπει. Αλλά αρχίσουμε τώρα τα ωραία. Εγώ θα θέσω μια σειρά πληροφορίες και ερωτήματα. Και με ονόματα. Και θα καλέσω, αφού θα είναι πόλεμο αυτοπάνω παντού, να διερευνήσει αυτό, θα επαναλάβω, γι' αυτό είπα να προσεχτώ τη δηλώση μου, είναι μια αναφορά συμβάντων, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, ερωτήσεων που οφείλει η πολιτεία και η αθλητική δικαιοσύνη να απαντήσει, να τα διερευνήσει, εάν έχουν βάση ή αν είναι στήριχτα. Υπάρχει μια νομοθεσία για τους agents. Για αυτούς που, για μερικούς agents, συγγνώμη κόρους, για μερικούς agents που είναι σωματέμποροι παιχτών. Όχι όλοι. Για αυτούς υπάρχει μια νομοθεσία της FIBA. Κάθε ομάδα στα συμβόλαιά της ορίζει αντίκλινους και υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Παρακαλώ να ελεγχθούν όλες οι ομάδες, όλα τα συμβόλαια, ποιοι είναι οι αντίκλητοι, εάν οι αντίκλητοι ατζέντιδες έχουν άδεια FIBA, εάν αυτοί τηρούν φορολογικά στοιχεία και πώς κινούνται. Δεν θα το βρω εγώ. Υπάρχουν τα αρχεία των συμβολέων που φαίνονται αντίκλητοι. Ας το ψάξει να το βρει. Η αφορμή, η σταγόνα που ξεχύει στο ποτήρι, είναι ένας εκβιασμός παρατεταμένος από έναν άνθρωπο. Δεν είναι ο μόνος βέβαια, είναι 2-3 που έχω σημαδέψει, αλλά αυτό θα μιλήσω επώνυμα γιατί έχω στοιχεία. Ο οποίος κόντεψε να είναι ο καταστροφέας του ΠΑΟΚ.
Είναι αυτός ο οποίος οδήγησε τον ΠΑΟ με μία θηλιά 3 χρόνια και κόντεψε να τον οδηγήσει στην Α2. Ευτυχώς κάποιοι πατριώτες μου στη Θεσσαλονίκη ξυπνήσανε και τον βάλα στη θέση του και έτσι είναι το ΠΑΟ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας έφερε κάποιους παίκτες. Λέγεται Κώστας Παπαδάκης. Ως αντίκτητος παικτών. Ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες ήταν και ο παίκτης Ντάνια Έμπραμς. Ο παίκτης Ντάνια Έμπραμς υπέπεσε σε συνεχή πειθαρχικά παρατώματα και σε μία σειρά ενεργειών που εγώ έχω απορία γιατί έγιναν. Σε όλα αυτά έχω στοιχεία παραλαμβάνω. Πρώτον, έφυγε στην Αμερική και έλαβα ένα φαξ από τον ατζέντη του ότι αν δεν προπληρωθεί, όχι αν πληρωθεί στην ώρα του, γιατί ο παίχτης είναι πληρωμένος απόλυτα, ήταν πληρωμένος πάντοτε στην ώρα του, εάν δεν προπληρωθεί, δεν θα γυρίσει από την Αμερική.